Το προηγούμενο επεισόδιο ήταν πολύ κομβικό για την πορεία της στο My Style Rocks, γιατί η Κατερίνα Πεφτίτσι πήρε το πρώτο της πεντάρι. Βεβαίως, αυτό που τώρα θέλω να ρωτήσω είναι τι νούμερο παπούτσι φοράει. Κοίταξε, θα σου πω ακριβώς τι έπραξα από την πασαρέλα που έκανες. Ήθελες να είσαι κεφάτη, ήθελες να το περπατήσεις έτσι και το παπούτσι και το ρούχο. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ μου κάνουν προξενιό. Αυτή τη λέξη έψαχνα να πει. Μου κάνουν προξενιό, δεν πολύ θέλω να πάω, αλλά πηγαίνω γιατί πια έχω τερματίσει όλα τα date up. Και λέω, απίβδησα και λέω, εντάξει, θα πάω να δοκιμάσω, να δω την τύχη μου. Και ας μου βγει και σε κακό που λέει το τραγούδι. Ναι. Πολύ ωραία. Εντάξει. Να πω επίσης ότι αυτό που έχω επιλέξει να φορέσω είναι επιτηδευμένο. Γιατί θέλω η ρίγα να δείχνει, να καταλήγει στη γόβα. Η ρίγα μου είναι το βέλος προς τη γόβα. Η κάθετη ρίγα δείχνει τη γόβα μου. Okay. Πεθαίνω. Βαθμολογήστε. Η ρίγα δείχνει προς τις καρδούλες αυτή τη στιγμή. Σοφία μου. Ναι, εγώ να σου πω την αλήθεια, έβαλα 3. Γιατί γενικά σήμερα δεν πήγε καλά η μέρα και αν ερχόσουν οποιαδήποτε άλλη μέρα έτσι θα σου έλεγα που είναι το πανοφόρι παρόλο που λείπει. Η τσάντα δεν μ' αρέσει. Γενικά είναι πολύ κλασικό για σένα, είναι πολύ απλό για σένα. Βέβαια σου ταιριάζει full. Και εγώ εντάξει είναι... Σε... Φαίνεται. Τραβάει το μάτι. Αυτός ήταν και ο στόχος νομίζω. Mm-hmm. Ναι. Ήθελα να βάλω κάτι... Ήσυχο, αλλά παρόλα αυτά να δώσω. Ναι, ήσυχο. Και να δώσω όμως έναν χαρακτήρα μέσα σε αυτό. Δεν είσαι ήσυχη, μην το προσπαθείς. Ναι, αλλά. Πρόσεξε να δεις. Κάθε φορά έχω και μία προσωπικότητα. Όχι, ναι, το πέτυχες, αλλά γενικά ήσυχη δεν είσαι. Αν όμως είχες και άλλη τσάντα, είχες και πάνω φόρη, θα ήταν σίγουρα πιο ψηλός βαθμός. Αυτό. Αυτό. Ναι. Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί μπροστά, Κατερίνα. 3,1 θες να σου πω και να σου λέω και το μισό. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το είπα τώρα. 3,1. Δείχνω κι εγώ προς το αστέρι. Εσύ προς τις γόβες, εγώ προς το αστέρι.